Σήμερα Παγκόσμια Μέρα της Υγείας. Βρισκόμαστε εδώ στο νοσοκομείο της Θήβας, στα πλαίσια της περιοδίας μας στην περιοχή της Θήβας. Και βεβαίως τα προβλήματα είναι τα ίδια όπως τα συναντάμε σε όλο το δημόσιο σύστημα της Ελλάδας, έτοιμο να καταρρεύσει δηλαδή. Ελλείψεις πολλών γιατρών, ελλείψεις νοσηλευτών, ελλείψεις σε ειδικότητες. Οι εργαζόμενοι υγειονομικοί δεν είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά, πράγμα που πρέπει να γίνει αμέσως. Και βεβαίως η επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας που κερδοφορεί σε βάρος του λαού μας και σε βάρος της δημόσιας υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων που από την αρχή της υγειονομικής κρίσης και της πανδημίας το έχει θέσει το ΚΚΕ και που πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα έτσι ώστε να βρεθούν και κλίνες και ΜΕΘ σε όλη την Ελλάδα φυσικά. Ειδικότερα για το νοσοκομείο της Θήβας, εκτός από τα προβλήματα των εργαζομένων, των γιατρών, των νοσηλευτών, των άλλων ειδικοτήτων εδώ στο νοσοκομείο, απαιτείται οπωσδήποτε να υπάρξει, να δημιουργηθεί κέντρο αιμοδοσίας, να στελεχωθεί κατάλληλα και να λειτουργήσει. Πρέπει να στελεχωθεί και να λειτουργήσει οπωσδήποτε η ιατρική, η υγεία στον τομέα των υπηρεσιών και της αποκατάστασης της φυσικής ιατρικής που βρίσκεται σε διπλανό κτίριο. Πρέπει να ενισχυθεί επίσης το ΕΚΑΒ συνολικότερα, δεν αφορά βέβαια μόνο το νοσοκομείο, αλλά γενικότερα και τα κέντρα υγείας. Αυτό που λέμε δηλαδή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στη Θήβα και στο Σχηματάρι και στα Ινόφυτα και στις Ερυθρές, παντού δηλαδή όπου απαιτείται και χρειάζεται να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας ή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτά είναι ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ το νοσοκομείο και όπως μας τόνισαν και οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα ειδικότητες όπως για παράδειγμα ο αναισθησιολόγος, οι αναισθησιολόγοι που λείπουν ή οι ακτινοδιαγνώστες που επίσης και μια σειρά άλλες ειδικότητες για να λειτουργήσει ομαλά το νοσοκομείο. Πιστεύετε υπήρχε χρόνος να γίνουν όλα αυτά πριν ξεσπάσει η πανδημία? Υπήρχε, έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε, διότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα της πανδημίας, απλά η πανδημία έχει οξύνει αυτά τα προβλήματα και βρισκόμαστε ουσιαστικά στα πρόθυρα της κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας σε όλη τη χώρα. Και αυτό είναι το εγκληματικό και το επικίνδυνο.